Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα ωραίο ρολόκυμα. Αυτό το κλασικό που έχουμε συνηθίσει, αλλά θα κάνουμε την καλύτερη του εκδοχή. Θα συνοδεύσουμε με ιδιαίτερες πατατούλες. Θα σας δείξω πώς να τις φτιάξετε πάρα πολύ δελεαστικές και νόστιμες, βουτυράτες μέσα στο φούρνο. Οπότε πάμε να δούμε τελικά. Για το γεμιστό ρολόκυμα με πατάτες θα χρειαστούμε. Για τη γέμιση, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, 100 γραμμάρια ζαμπόν και μία κουταλιά της σούπας τιμάρι. Για το ρολό θα χρειαστούμε 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο, μία κουταλιά της σούπας κρεμμύδι σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 80 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, μία πρέζα μπούκοβο, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, ξύσμα από ένα λεμόνι, 50 γραμμάρια κέτσαπ, 10 γραμμάρια αλάτι, πιπέρι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 αυγά ελευθέρας βοσκής με ωμέγα 3 χρυσά αυγά και 150 γραμμάρια κασέρι. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες baby βρασμένες, αλάτι, πιπέρι, 50 γραμμάρια βούτυρο και 2 κλωναράκια δεντρολίβανο. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 πρέζα ζάχαρη, 50 γραμμάρια ξύδι από λευκό κρασί, 1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 100 γραμμάρια νερό, 1 κύβο κότας μάτζι και μισό ματσάκι βασιλικό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Το ρολό μπορεί να γίνει το καλύτερο γεύμα που μπορείτε να βγάλετε και το χειρότερο την ίδια στιγμή, άμα δεν δώσουμε την κατάλληλη σημασία. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι το ρολό στο φούρνο πρέπει να έχει γεύση, να του δώσουμε πολλά υλικά μέσα, να αρωματιστεί και κάθε μπουκιά που θα τρώει κάποιος να είναι υπέροχη. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, επειδή έχουμε ένα πρωτοχρονιάτικο γεύμα, είναι να μην γεμίσουμε αυτό το ρολό με σκόρδο, κρεμμύδι και γενικά πράγματα που δεν αρέσουν πολύ στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, σήμερα αποφάσισα να σας δείξω την αποξηραμένη εκδοχή του ρολού. Ουσιαστικά θα βάλουμε αποξηραμένο κρεμμύδι και αποξηραμένο σκόρδο. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε φρέσκο κρεμμύδι και φρέσκο σκόρδο, γίνεται, αρκεί να τα σουτάρουμε σε ένα τηγανάκι. Άμα τα βάλουμε ομά, θα χάσουμε όλο το φαγητό μας. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή το ρολό αυτό θα είναι γεμιστό, θα ετοιμάσουμε πρώτα τη γέμιση. Γιατί η γέμιση τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Αντικολλητικό. Και πού είναι το μαχαίρι μου? Εδώ είναι το μαχαίρι μου. Έχουμε μία πιπεριά πράσινη και μία πιπεριά κόκκινη. Καλό είναι συνδυαστικά όταν βάζουμε πιπεριές σε μία συνταγή να βάζουμε διάφορα χρώματα γιατί παίρνουμε διαφορετικές γεύσεις. Λοιπόν, εδώ έχω μία κόκκινη και μία πράσινη. Θα μπορούσατε να βάλετε πορτοκαλί, θα μπορούσατε να βάλετε ό,τι άλλο χρώμα σας αρέσει. Τέλεια. Και όπως βλέπετε, θα μπορούσαμε να κόψουμε τις πιπεριές και ζουγιέν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα νόημα επειδή θα μπει στο κέντρο από το ρολό. Δεν μας ενδιαφέρει το σχήμα, ούτως ή άλλως εμείς θα κόψουμε κομμάτι και όλα τα υλικά δεν θα φαίνονται, θα υπάρχουν μέσα στο κομμάτι. Τώρα, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο στο τηγανάκι μου. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Πάντα όταν λέμε λίγο, εννοούμε περίπου μία κουταλιά της σούπας. Όχι παραπάνω. Μία κουταλιά της σούπας αρκεί για να σουτάρουμε και τις πιπεριές μας και ό,τι άλλο υλικό θα θέλαμε να βάλουμε μέσα. Μην το παρακάνετε στα λάδια, γιατί αυτές οι ημέρες, επειδή τρώμε έτσι λίγο παραπάνω. Ας κοιτάξουμε να περιορίσουμε τα λιπαρά που έχουμε μέσα στις συνταγές μας και τον πολύ υδατάνθρακα, γιατί όντως δεν θέλουμε μετά να αρχίσουμε να τρέχουμε από τον Ιανουάριο για να προλάβουμε το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτό το λάθος κάνουμε. Μου πείτε, έρχεται και το Πάσχα. Εντάξει, αλλά κοιτάζουμε όσο γίνεται να προσέχουμε. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το καπνιστό ζαμπονάκι μας. Θέλουμε καπνιστό ζαμπόνι για να δώσει μια ωραία καπνιστή γεύση μέσα στο ρολό. Μπορούμε να βάλουμε και μπέικον εννοείται, ή μπορούμε να βάλουμε ό,τι άλλο μας αρέσει. Ρίχνουμε μέσα και το ζαμπονάκι μας. Τέλεια. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το ζαμπόν βγαίνει από το μπούτι του χοιρινού, ενώ το μπέικον βγαίνει από την πανσέτα, από την κοιλιά του χοιρινού. Τελείως διαφορετικά κομμάτια μεταξύ τους. Το μπέικον είναι πολύ πιο λιπαρό, το ζαμπόν είναι πολύ πιο καθαρό. Τώρα, συνεχίζουμε το σουτάρισμα εδώ. Θα προσθέσω λίγα μυρωδικά, λίγο θυμαράκι. Για να δώσω έτσι μία ωραία γεύση από μυρωδικά στη γέμισή μου. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να σβήσετε το μάτι εδώ και να αφήσετε με τη ζέστη που έχει το τηγάνι να μαλακώσει λίγο τις πιπεριές και το ζαμπόν. Θέλουμε να χάσουν την πολλή υγρασία, γιατί αν τα ρίξουμε ομά στη γέμιση, όλη αυτή η υγρασία θα βγει μετά μέσα στο φαγητό μας και θέλουμε να κάνουμε ένα σωστό ρόλο. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τον κυμά. Πράγματα είναι πολύ απλά.
Χρειαζόμαστε ολόφρεσκο κιμά. Ξέρω ότι υπάρχει έτσι γενικότερα η φιλοσοφία στο μυαλό των Ελλήνων ότι ο καλός ο κιμάς είναι όμως χαρίσιος. Σε περίπτωση που είναι να ψήσουμε σκέτα μπιφτέκια μόνο με αλάτι, δηλαδή να κάνουμε τα λεγόμενα burgers, τότε πραγματικά εκεί πέρα έχει σημασία ο κιμάς και πρέπει να πάρουμε 100% μοσχαρίσιο. Αλλά σε περίπτωση που βάλουμε πάρα πολλά υλικά μέσα σε ένα κιμά και ουσιαστικά σκεπάσουμε τη γεύση του κρέατος με όλα αυτά τα μπαχαρικά που θα ρίξουμε, δεν έχει καμία διαφορά αν θα βάλουμε χοιρινό κιμά ή μοσχαρίσιο. Σας το λέω για λόγους οικονομίας. Οπότε, τώρα, έχω το μοσχαρίσιο κιμά, νομίζω εδώ πέρα δεν θα φτάσει τον μπολ για να κάνω το ανακάτεμα, θέλω ένα μεγαλύτερο. Κοιτάξτε τι ωραίο και φρέσκο που είναι. Και βασικά αυτό πρέπει να θυμάστε, επειδή θα κάνουμε ένα εορταστικό τραπέζι και επειδή θέλουμε να είναι ο πρωταγωνιστής στο ρόλο που θα φτιάξουμε, θέλουμε όλα τα υλικά που θα ρίξουμε μέσα να είναι τέλεια. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα κρεμμύδι σε σκόνη. Επίσης θα ρίξουμε σκόρδο σε σκόνη, εδώ. Φρυγανιά τριμμένη, οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε, για να τραβήξει όλα τα ζουμιά από το κιμά και ουσιαστικά να βγει πιο σταθερό το φαγητό μας. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε φρυγανιά, καθώς τα κόβουμε κομμάτι, θα διαλύει το κιμά και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Έξτρα μυρωδικά. Μπούκοβο. Μας αρέσει να κάνει spicy το φαγητό μας. Θα ρίξουμε μέσα κύμινο. Λίγο θυμαράκι αποξηραμένο. Μπορείτε να βάλετε και ρίγανη, αν θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Και θα ρίξουμε λίγο μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και τα κουτσανάκια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ψηθεί μια μισή ώρα συνολικά το φαγητό μας μέσα στο φούρνο. Οπότε και τα κουτσανάκια θα μαλακώσουν. Δεν χρειαζόμαστε πολλή ποσότητα. Τόσο μαϊντανός πάει μέσα. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει να κάνω πάντα μα πάντα σε τέτοιες συνταγές είναι να βάζω λίγο αίσθηση λεμονιού. Θα ρίξουμε ξύσμα από ένα λεμόνι, γιατί λίγο η αίσθηση του λεμονιού πραγματικά θα μας δώσει αυτό το κάτι παραπάνω στο δάγκωμα. Μου αρέσει πάρα πολύ ξύσμα από ένα λεμόνι. Και αυτό που συνηθίζουν να κάνουν οι ξένοι και μου αρέσει και εμένα είναι να βάζω και λίγο κέτσαπ. Η κέτσαπ προσφέρει γλυκύτητα και καραμελώνει το κρέας καθώς ψήνεται στο φούρνο. Αυτή η λίγη κέτσαπ που βάλαμε μέσα, όταν θα ανοίξουμε το ρολό μέσα στο φούρνο, θα του δώσει μία κρούστα και θα το κάνει πάρα πολύ τραγανό από έξω. Αυτή η κέτσαπ που βάλαμε είναι το μυστικό για να κάνετε τραγανό το ρολό σας. Αλάτι πιπέρι και δεν θέλω να το λυπηθείτε, γιατί όντως είναι αρκετή ποσότητα του κιμά και χρειάζεται και πιπέρι και χρειάζεται και αρκετό αλάτι. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου γεμάτη, οπότε μην το λυπηθείτε, βάλτε. Σας φαίνεται πολύ ως τώρα? Δεν είναι. Λίγο ακόμα και άμα έχετε ενδιασμούς για το πόσο αλάτι θα βάλετε στη συνταγή, το καλύτερο κόλπο για να καταλάβουμε πόσο αλάτι πρέπει να βάλουμε είναι ένα τηγανάκι. Θα βάλετε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά, θα πάρετε μία ελάχιστη ποσότητα, περίπου 20-30 γραμμάρια, θα φτιάξετε ένα μικρό μπεργκεράκι και θα δοκιμάσετε. Άμα δείτε ότι το μπέργκερ χρειάζεται και άλλο αλάτι, θα προσθέσετε. Φαινόταν ότι έριχνα πολύ λάδι, αλλά στάζει πάρα πολύ αργά, κοιτάξτε. Έριξα περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας, όχι παραπάνω. Και το τελευταίο μας υλικό είναι τα μπουλάκια μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αυγά ελευθέρας βοσκής με ωμέγα 3 από τα χρυσά αυγά. Πρόκειται για αυγά ειδικής διατροφής με λιγότερη χοληστερόλη. Δύο αυγουλάκια θέλουμε. Ένα. Δύο. Τώρα, καλό ανακάτεμα εδώ. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να αφήσετε στο ψυγείο τουλάχιστον 1-2 ώρες για να έτσι δυναμώσει η γεύση, να ανταλλάξουν τα υλικά μαζί με τον κιμά της γεύσης τους και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο παράξενα. Θα ξεκινήσουμε με μεμβράνη, γιατί θέλουμε να δώσουμε ωραίο σχήμα στο ρολό μας. Κόβουμε μια μεμβράνη εδώ πέρα, αφήνω αυτό εδώ και θα χωρέσω γαντάκι. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε τον κιμά σας, όπως είναι, και σιγά σιγά απλώστε με τα χέρια σας εδώ. Τέλεια. Μέχρι να φτιάξουμε ένα ωραίο ορθογώνιο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως είναι, θα φτούμε στη μέση, θα ρίξουμε τις πιπεριές, το θυμαράκι και το ζαμπόν. Ξαναλέω ότι η συνταγή μας σήμερα είναι σε εισαγωγικά light. Δεν θέλουμε πολλά λιπαρά, δεν θέλουμε να βαρύνουμε το στομάχι μας, γιατί και η αίσθηση, άμα τρώμε ρολό κιμά και το ρολό είναι αρκετά βαρύ, δεν είναι ωραία μετά από το φαγητό. Δηλαδή, όντως τρως και μετά λέγεις γιατί το έφαγα. Εμείς θέλουμε όσοι έρθουν στο σπίτι μας να φάνε αυτό το ρολό, να το λατρέψουν και να θέλουν να το ξαναφάνε και να το ξαναφάνε. Οπότε, θα ρίξω μέσα και το τυράκι, εδώ. Στη συγκεκριμένη συνταγή, εγώ θα βάλω κασεράκι, μπορείτε να βάλετε και γραβιέρα ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Και κοιτάξτε εδώ.
Πολύ απλά, πάρτε τη μεμβράνη, γυρίστε από εδώ, πατήστε λίγο με τα χέρια σας, ανοίξτε τη μεμβράνη, τέλεια. Μετά πάρτε την άλλη πλευρά, εδώ, και πάλι τυλίξτε με τα χέρια σας, εδώ. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει το ρολό μας να έχει τη γέμιση ακριβώς στη μέση. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν το έκανες κατευθείαν σε λαδόκολλα. Γιατί γίνεται πολύ πιο εύκολα η διαδικασία άμα την κάνουμε πάνω στη μεμβράνη. Τώρα ούτως ή αλλιώς θα μεταφέρουμε στη λαδόκολλα. Αλλά κοιτάξτε πόσο ωραίο και ομοιόμορφο έχει γίνει το ρολό μου. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη λαδόκολλα. Θέλουμε λαδόκολλα. Θα πάρω αυτό πίσω. Κόβω εδώ. Να δω πόσο είναι το ρολό. Τόσο. Κόβω μια ωραία λαδόκολλα εδώ. Έκλεισε. Απλώνω εδώ. Και κοιτάξτε τι κάνετε. Θα ρίξετε μια σταγιά ελαιόλαδο. Ίσα-ίσα να υπάρχει. Και τώρα, πάρτε το ρολό μαζί με τη μεμβράνη. Ρίξτε το πάνω στη λαδόκολλα. Τυλίξτε προς τη μέση. Και βουαλά. Τέλειο. Χωρίς κανέναν κόπο, πάρα πολύ εύκολα. Τυλίξαμε, κάναμε μια ωραία καραμελίτσα. Εδώ και εδώ και θέλω να φροντίσετε να έχει περίπου το ίδιο μέγεθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην είναι πιο χοντρός στη μέση και πιο λεπτός στις άκρες γιατί θέλουμε να ψηθεί ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Θυμηθείτε ότι η γέμιση είναι ακριβώς στη μέση και είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τώρα, προαιρετικά μπορείτε και να μην βάλετε. Θα βάλουμε και λίγο αλουμινόχαρτο. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα ψήσουμε περίπου μία ωρίτσα όπως είναι, θα ξεσκεπάσουμε και θα ψήσουμε άλλη μισή ωρίτσα για να πάρει ωραίο χρώμα. Οπότε σύνολο θέλουμε μία μισή ώρα. Τι λίγο εδώ. Τυλίξαμε εδώ πολύ ωραία το ρολό μας. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε και σε φόρμα του κέικ. Αλλά η φόρμα του κέικ βγάζει ένα ρολό πολύ πιο τυποποιημένο. Εμάς μας αρέσει αυτό το σχήμα γιατί μας θυμίζει το κλασικό φαγητό της μαμάς, το comfort food που λέμε. Λοιπόν, τώρα, σχαρίτσα, βάζουμε το ρολό πάνω σε ένα ταψί και μέσα στο φούρνο. Επαναλαμβάνω, 180 βαθμούς με λαδόκολλα αλουμινόχαρτο. Μετά από μία ωρίτσα σκίζουμε στη μέση, ανοίγουμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλη μισή ωρίτσα. Τώρα, όση ώρα γίνεται το ρολό, θα πάμε να ετοιμάσουμε και τη γαρνιτούρα. Πολύ, πολύ απλά. Για τη γαρνιτούρα έχω μία εύκολη συνταγή που μπορείτε να κάνετε 100% όλοι στο σπίτι σας. Θα κάνουμε εντυπωσιακές πατάτες. Πώς? Με 3-4 υλικά. Θέλουμε ένα ταψάκι και θα ρίξουμε τις πατατούλες μας μέσα. Εδώ. Έχω βράσει τις πατατούλες μου εδώ πέρα. Είναι βρασμένες, είναι μαλακές, αλλά δεν είναι τελείως βρασμένες. Θέλουν άλλα 5 λεπτάκια. Και θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα πάρετε ένα μαχαιράκι, εδώ, και θα πάρετε την κάθε πατάτα, θα σταυρώσετε. Να σας δείξω έξω για να καταλάβετε. Εδώ και εδώ. Κάνουμε ένα σταυρό και πατάμε. Παίρνουμε την άλλη πατατούλα, κάνουμε ένα σταυρό εδώ. Και πατάμε. Και ουσιαστικά κάνουμε μία μικρή θικούλα και να σπάσει δεν μας πειράζει. Έτσι θέλουμε να είναι ρουστικ, ωραίες, όμορφες. Και το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε αυτή την τρυπούλα εδώ στη μέση. Θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω όλες τις πατατούλες. Και οι τελευταίες μου πατατούλες εδώ. Τώρα, τι θα κάνω. Έχω ωραίο μαλακό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν βάλω το βούτυρο, θα προσθέσω σε όλες τις πατατούλες εδώ στην τρυπούλα που έχουμε κάνει αλάτι και πιπέρι. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε και το βούτυρο αρωματικό με αλάτι, πιπέρι και μυρωδικά και να ρίξουμε μέσα στις πατάτες και να ψήσουμε. Αλλά γενικά είναι έτσι πιο χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά εγώ θέλω να κάνω τη ζωή σας εύκολη, γι' αυτό το λόγο απλά ρίχνω αλάτι, πιπέρι, να πάει μέσα στην πατάτα. Κοιτάξτε. Εδώ. Και έχω ωραίο βουτυράκι. Θα πάρω το βούτυρό μου εδώ και σιγά σιγά θα βάζω ένα μικρό κομματάκι στην κάθε πατατούλα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τελειώνω με τις πατατούλες μου. Αλλά δεν θα τις ψήσω τώρα, γιατί το ρολό μου θέλει μια μισή ώρα.
Οπότε πάντα μα πάντα θα το σκεφτόσαστε αυτό. Δεν βάζουμε να ψήσουμε τη γαρνιτούρα και περιμένουμε να κρυώσει στην άκρη και στο τέλος βγάζουμε το φαγητό και σερβίρουμε. Η γαρνιτούρα και το κυρίως γεύμα πρέπει να σερβίρονται την ίδια στιγμή. Οι πατατούλες μου θέλουν περίπου 20 λεπτά στο φούρνο, μέχρι που να γίνουν ωραίες και τραγανές από πάνω. Οπότε 20 λεπτά πριν βγάλω το ρολό μου θα ρίξω και τις πατάτες. Αλλά πριν τελειώσουμε με τις πατάτες θα κάνουμε ένα ακόμα twist. Τι? Δέντρο λίβανο. Πάρτε τις πατατούλες σας, κόψτε λίγο το δέντρο λίβανο και βάλτε μέσα. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς θα ψήνονται οι πατάτες, το δέντρο λίβανο θα αρωματίσει το βούτυρο και ουσιαστικά θα πάει μέχρι μέσα-μέσα η γεύση από το δέντρο λίβανο. Και είναι κάτι που θέλουμε. Το δέντρο λίβανο θα γίνει τραγανό μέσα στο φούρνο, θα γίνει σαν chips και θα τρώγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Και ουσιαστικά αυτή θα είναι η γαρνιτούρα για το ρολό μας. Και το τελευταίο δενδρολίβανο εδώ. Οπότε αφήνω τις πατάτες μου στην άκρη και 20 λεπτά πριν να είναι έτοιμο το ρολό, θα ρίξω και τις πατάτες μέσα να πάρουν και αυτές ωραίο χρώμα. Ραντεβού πίσω σε μια μισή ώρα, όταν είναι έτοιμα και τα δύο, για να ετοιμάσουμε και μια πολύ ωραία σαλτσούλα για να συνοδεύσουμε τις πατάτες με το ρολό μας. Το ρολό κιμά το διατηρούμε τυλιγμένο καλά με διάφανη μεμβράνη εντός ψυγείου για 2-3 ημέρες. Το ζεσταίνουμε πριν το καταναλώσουμε. Το ρολό μας και οι πατατούλες μας είναι σχεδόν έτοιμες και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε μία γρήγορη σάλτσα ντομάτας. Αυτή η σάλτσα ντομάτας πρέπει να είναι γλυκόξινη για να ισορροπήσει το φαγητό μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τηγάνι πάνω στη φωτιά. Τέλεια. Και χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι και σκορδάκι. Επειδή θα μαγειρέψουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, βάζουμε κανονικά, δεν βάζουμε αποξηραμένα εδώ πέρα. Θέλουμε ένα κρεμμύδι. Και το σκορδάκι μας. Τέλεια, ωραίες φετούλες. Και τα κλασικά, λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο στιγάνι. Τώρα θέλουμε λίγο παραπάνω, θέλουμε 2 κουταλιές της σούπας. Γιατί θα κάνουμε μία σάλτσα ντομάτας και θέλουμε να έχει λαδάκι μέσα. Εδώ. Σκόρδο κρεμμύδι πάνε μέσα. Εδώ. Τώρα, θέλουμε να κάνουμε μία γλυκόξινη. Για να κάνουμε γλυκόξινη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οξύτητα και κάτι γλυκό. Η οξύτητα που θα βάλουμε είναι ξύδι από λευκό κρασί και το γλυκό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε μέλι άμα θέλετε. Προτιμώ ζάχαρη γιατί θα καραμελώσει καλύτερα τα κρεμμύδια μας. Οπότε ρίχνουμε και τη ζάχαρη μέσα και πολύ απλά ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Εδώ. Ό,τι πιο απλό μπορείτε να κάνετε, ό,τι πιο εύκολο και ό,τι πιο γευστικό. Αυτοί είμαστε. Τώρα. Θέλω να δώσετε χρόνο λίγο στο κρεμμυδάκι. Το κρεμμύδι, όπως σας είπα, είναι ένα καταπληκτικό υλικό. Όλες οι συνταγές ξεκινάνε με κρεμμύδι, αλλά όλες οι συνταγές που ξεκινάνε με κρεμμύδι ξεκινάνε πώς? Σοτάρουμε το κρεμμύδι σε λαδάκι. Γιατί το κρεμμύδι, σε περίπτωση που δεν το σοτάρουμε, έχει μια επιθετική στάση στα φαγητά μας και γενικά καταστρέφει το φαγητό μας. Σε περίπτωση που το κρεμμύδι ήταν άψητο και κάναμε μια σάλτσα ντομάτας, μετά από 2 μέρες η σάλτσα ντομάτας θα ξύνιζε στο ψυγείο. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει καραμελώσει. Το βλέπετε? Και επειδή έχει καραμελώσει ωραία, έχει μαλακώσει, το κρεμμύδι μας δεν είναι επιθετικό, είναι πάρα πολύ ωραίο και θα δώσει πραγματική γεύση στο φαγητό μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας με λίγο ξύδι από λευκό κρασί και να ισορροπήσουμε τη ζάχαρη. Γιατί άμα δεν βάζαμε ξύδι από τη ζάχαρη που είχαμε βάλει, το φαγητό μας θα έβγαινε αρκετά γλυκό και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Επειδή θα ρίξουμε στη συνέχεια σάλτσα ντομάτας, πρέπει να ρίξουμε λίγο πελτέ. Λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Ίσα-ίσα για να δέσει τη σάλτσα μας, να της δώσει σώμα. Και μόλις έτσι πάρει και ωραίο χρώμα ο πελτές, κοιτάξτε εδώ, ζωντάνεψε κατευθείαν. Πήρε ωραίο κόκκινο χρώμα και άρχισε να δένει τα υλικά. Να ρίξουμε μέσα την ντομάτα μας και το νεράκι μας. Ντοματούλα και νεράκι. Και βέβαια, για να δέσει ακόμα περισσότερο η σάλτσα και να πάρει έτσι πιο πλούσια γεύση, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ρίξουμε ένα ζωμό κότας μάτζι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κύβο κότας μάτζι. Το φαγητό μου δεν χρειάζεται προσθήκη αλατιού και το συνολικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο γευστικό. Ένα ζωμός είναι αρκετός, είναι υπεραρκετός. Εδώ. Ρίχνω το ζωμό μου μέσα. Τέλεια. Ανακατεύω καλά
Και θέλω τώρα λίγο να εξατμιστούν τα ζουμιά από τη σάλτσα μου, να πήξει η σάλτσα. Δεν θα πάρει παραπάνω από ένα-δύο λεπτάκια. Και μόλις αρχίσει να πίζει η σαλτσούλα μου, κοιτάξτε, δεν θέλουμε να πήξει πάρα πολύ. Είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά. Και τι θα ρίξουμε τώρα μέσα? Το βασιλικό. Ο βασιλικός πάει τελευταία στιγμή μέσα, μαζί με λίγο πιπεράκι. Και κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη η σάλτσα φτιάξαμε. Αυτή η σάλτσα είναι έτοιμη για να σερβίρετε οποιαδήποτε ζυμαρικά θέλετε, γενικά οποιαδήποτε συνταγή. Είναι μία τύπου ναπολιτάνα, λίγο πιο γλυκόξινη, γιατί βάλαμε και το ξύδι και τη ζάχαρη. Και έτσι να την αφήσετε, είναι πάρα πολύ όμορφη. Αλλά εμείς θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, οπότε μέσα στο μπολ. Και θα χτυπήσουμε λίγο με τον μπίμερι σε ένα μιξεράκι για να διαλυθεί και να γίνει smooth. Φανταστική. Αυτό που θέλω να θυμάστε πάντα μα πάντα, ότι όταν χτυπάμε σε μούλτι, σε μίξερ την ντομάτα, πάντα χάνει σε χρώμα. Από κόκκινη γίνεται πορτοκαλί. Γιατί οξυδώνει την ντομάτα. Παίρνει οξυγόνο και αλλάζει το χρώμα της. Γι' αυτό εγώ πάντα την ντοματόσουπα, όταν κάνω ντοματόσουπα και θέλω να είναι κατακόκκινη, δεν βάζω χρώμα μέσα. Αυτό που κάνω είναι την περνάω από το μήλο που περνάμε την πατάτα. Εκεί πέρα δεν χάνει χρώμα. Βέβαια η διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί θέλει πολύ περισσότερη ώρα από το να χτυπήσω με ένα μπίμερ. Αλλά νομίζω ότι αξίζει ο κόπος, γιατί η ντοματόσουπα θέλουμε να είναι κόκκινη. Τώρα ήρθε η ώρα να σερβίρουμε σιγά σιγά και έχω μια ωραία πιατέρα εδώ. Θα χρησιμοποιήσω και αυτό το ωραίο μπολ εδώ πέρα για τη σάλτσα μου. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Φανταστική. Και βέβαια το φαγητό μας έχει γίνει με τις λιγότερες δυνατόν θερμίδες. Και είναι έτοιμο, είναι φανταστικό. Εδώ είναι το ρολό μας. Και εδώ είναι οι πατατούλες μας. Και κοιτάξτε εδώ. Αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ζεματάει. Προσοχή να μην το σπάσω. Σιγά σιγά, όπα. Και εδώ. Όπα. Φορτωτική. Και αδειάζει το Clark κάπου εδώ. Τέλεια. Και οι πατατούλες έχουμε κάνει τόσο ωραία δουλειά. Μην τις πετάξετε κατευθείαν όπως είναι. Τις βάλουμε όμορφα. Ωραίος. Οπ. Έχουν γίνει φανταστικές. Και κοιτάξτε εδώ, το πιο υπέροχο φαγητό ever. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε ένα ωραίο πιατάκι, εδώ. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι η γέμιση είναι ακριβώς όσο πρέπει. Η γωνίτσα πάει υπέρ του μαθητή. Θα κόψω εδώ στη μέση. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι τόσο. Μία καλή μερίδα. Θα βάλω και λίγες πατατούλες εδώ. Θέλω να καταλάβετε όλοι ότι οτιδήποτε κάναμε σε αυτή τη συνταγή είχε λόγο, υπήρχε νόημα. Η γέμιση είναι ακριβώς στη μέση και είναι τόσο όσο. Και η σαλτσούλα μας είναι μοναδική, ελάχιστο λαδάκι, η πιο δροσερή και φρέσκια σάλτσα που θα μπορούσατε να κάνετε. Θα πάει παντού, εδώ και εδώ. Τέλειο. Μοναδικό. Ένα φλεράκι βασιλικού εδώ και βουαλά. Άμα θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και μια σταγιά στο τέλος ελαιόλαδο. Λίγο πιπεράκι και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Για το γεμιστό ρολό κιμά με πατάτες. Φτιάχνουμε πρώτα τη γέμιση, σοτάροντας ένα τηγάνι με ελαιόλαδο, την κόκκινη και την πράσινη πιπεριά, το ζαμπόν και το θυμάρι. Για το ρολό, βάζουμε σε ένα μπολ τον κιμά, το κρεμμύδι σε σκόνη, το σκόρδο σε σκόνη και την τριμμένη φρυγανιά. Ρίχνουμε το μπούκοβο, το κίμινο, το θυμάρι, τον μαϊντανό και το ξύσμα από το λεμόνι. Βάζουμε την κέτσαπ, πιπέρι, αλάτι, το ελαιόλαδο, τα αυγά και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια, απλώνουμε τον κιμά σε διάφανη μεμβράνη, βάζουμε στη μέση τη γέμιση με τις πιπεριές και το ζαμπόν, προσθέτουμε τα κομμάτια από το κασέρι και τυλίγουμε σε ρολό. Ρίχνουμε ελαιόλαδο σε μία λαδόκολλα, μεταφέρουμε το γεμιστό ρολό, αφαιρούμε τη διάφανη μεμβράνη και το τυλίγουμε με τη λαδόκολλα και με αλουμινόχαρτο. Έπειτα, το βάζουμε σε ένα ταψί με σχάρα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Στη συνέχεια, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για ακόμα 30 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Για τη γαρνιτούρα, βάζουμε τις πατάτες σε ένα ταψί με λαδόκολλα, τις χαράσουμε σταυρωτά και τις πιέζουμε ελαφρώς για να ανοίξουν. Ρίχνουμε σε κάθε πατάτα αλάτι, πιπέρι και τις γεμίζουμε εσωτερικά με βούτυρο. Προσθέτουμε το δεντρολίβανο και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Για τη σάλτσα, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο.
ρίχνουμε τη ζάχαρη, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να καραμελώσουν. Σβήνουμε με το ξύδι, βάζουμε τον πελτέ, την ντομάτα κονκασέ, το νερό, τον κύβο κότας και αφήνουμε τη σάλτσα να μαγειρευτεί για 1 με 2 λεπτά μέχρι να δέσει. Στο τέλος, ρίχνουμε τον βασιλικό και το πιπέρι. Έπειτα, χτυπάμε τη σάλτσα με το ραβδομπλέντερ μέχρι να διαλυθεί και να πάρει πιο απαλή υφή. Κόβουμε το ρολό σε φέτες, το συνοδεύουμε με τις πατάτες και προσθέτουμε τη γλυκόξινη σάλτσα. Βάζουμε βασιλικό, λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι και σερβίρουμε. Θα σου πω ότι περίμενα πώς και πώς αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ξεκίνησα. Νομίζω και εσείς. Αυτό που θα κάνω είναι να σας δείξω το πόσο αφράτος είναι ο κιμάς. Κοιτάξτε. Απλά ακουμπάς, κόβετε κομμάτι, θέλω να πάρετε λίγο απ' όλα, λίγο σαλτσούλα. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Η γέμιση έχει πραγματικό νόημα, όπως σας λέω, γιατί έχει δώσει άρωμα και γεύση σε όλο το ρολό. Και ο κιμάς είναι πάρα πολύ ανάλαφρος, ειλικρινά. Θες να φας κι άλλο, κι άλλο και σου αρέσει. Φανταστική συνταγή, πάρα πολύ ανάλαφρη. Κάντε την και θυμηθείτε με στο τέλος. Θα καταλάβετε ακριβώς ό,τι σας έλεγα από την αρχή.